Ποικίλες είναι οι δράσεις της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης και αυτή την εβδομάδα, κρατώντας το ενδιαφέρον των συνεφίλ ξανθιωτών και ακόμη μία φορά ενεργό. Ταυτόχρονα από τη ΦΕΞ παρουσιάζεται και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου με 5 πολύ αξιόλογες ισπανικές ταινίες. Το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά τις περιοδικές του εκδηλώσεις, έχοντας κάθε Τρίτη στις 9 η ώρα εδώ στο Μουσείο το αφιέρωμα στους μεγάλους δημιουργούς. Και για αυτόν τον μήνα το αφιέρωμά μας είναι σε έναν μεγάλο Πολωνό σκηνοθέτη, τον Αντρέι Βάιντα, όπου νομίζω ότι οι παλαιότεροι θα ξαναθυμηθούν κάποιες από τις ταινίες του και οι νεότεροι θα γνωρίσουν ουσιαστικά έναν από τους πολύ σημαντικούς δημιουργούς πάνω στον οποίο στηρίχθηκε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα του κινηματογράφου. Την Τετάρτη αρχίζει το 8ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου που θα φιλοξενήσει 6 ταινίες και θα κρατήσει για όλη την εβδομάδα, δίνοντας δυνατότητα σε πάρα πολλούς, τόσο ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ισπανική γλώσσα, αλλά νομίζω και τους σινεφίλ, να γνωρίσουν πάρα πολύ καλές ταινίες. Αυτό το αφιέρωμα φέτος είναι εστιασμένο σε βραβευμένες ισπανικές ταινίες, από πολύ νέους σκηνοθέτες και νέες παραγωγές μέχρι το Λουί Μπουνιουέλο που θα κλείσει και το αφιέρωμα με τη Βιριδιάνα. Παράλληλα, βέβαια, μέσα στην εβδομάδα τρέχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα των εργαστηρίων και νομίζω από τα δύο σπουδαιότερα που μπορούμε να σταθούμε είναι οι εκδηλώσεις του Tai Chi, του εργαστηρίου Tai Chi, όπου φιλοξενούν τον Ταϊβανέζο μάστερ και δάσκαλό του, τον Λουόκε, ο οποίος βρίσκεται στην Ξάνθη και δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται αλλά και όσους θέλουν να γνωρίσουν αυτό το εργαστήριο να παρακολουθήσουν σεμινάρια μαζί του. Μπορούν να έρθουν σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω της ΦΕΞ στο μουσείο. Ενώ αντίστοιχα από τις 13 μέχρι τις 15 το Lindy Hop και το Swing γιορτάζουν εδώ στην Ξάνθη και θα έχουν ένα εξαιρετικό τριήμερο με πάρα πολλή μουσική και χορό βέβαια και πάρα πολλά σεμινάρια και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους ενδιαφέρονται και παρακολουθούν ή θα ήθελαν να γνωρίσουν και αυτή την τέχνη του χορού. Όσον αφορά το ξενόγλωσσο φεστιβάλ κινηματογράφου, υπάρχουν σκέψεις να γίνουν και για άλλες χώρες παραδείγματος χάρη? Ναι, ήδη έχουμε σχεδόν κάθε μήνα και από ένα. Οπότε υπάρχει τώρα κάποιες κρούσεις, αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο στον προγραμματισμό του χρόνου μας. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πού θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε κάποια φεστιβάλ που θα συμβαίνουν δύο φορές το μήνα, παραδείγματος χάρη, γιατί έχει το αμερικάνικο, το γερμανικό, το ισπανόφωνο, είναι το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μικρού μήκους δράμας. Το καλοκαίρι παίζουμε την κινηματογραφική λέσχη στην Αυλή, οπότε έχουμε θερινό κινηματογράφο και νομίζω ότι έτσι έχει ένα πλήρη κύκλο. Βέβαια υπάρχουν προτάσεις από την Ομοσπονδία γενικότερα, όπως για σουηδικό κινηματογράφο που έχει ζητήσει ήδη το σουηδικό προξενείο να δούμε και να οργανώσουμε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό ναι, είναι ένα πλάνο που η Λέσχη θα δει, γιατί έχουμε μια πληρότητα θα λέγαμε σε κινηματογραφικές ταινίες και νομίζω ότι αυτό δίνει έναν μεγάλο χώρο στους ανθρώπους του κινηματογράφου, αλλά στερεί από πολλές άλλες δραστηριότητες στις υπόλοιπες τα υπόλοιπα εργαστήριά μας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΦΕΞ έχει βάλει το πιο βαθύ στίγμα σε αυτό τον τόπο, συνεχίζοντας αδιάλειπτα από το 1952 και μάλιστα κάτω από αντίξωες συνθήκες στα πέτρινα χρόνια να παράγει και να προάγει τον πολιτισμό.